Γεια, είμαι η Βάλια από το φτιάξω.gr και σήμερα θα φτιάξουμε μία πολύ στιλάτη αιώρα για τις αγαπημένες μας γάτες. Θα εκμεταλλευτούμε την διάφανη πανίσχυρη συγκόλληση του Mammut Glue Crystal, ενώ για το ύφος μας θα μας βοηθήσει η Bostik Fabric Glue. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε καδρόνια σε διάφορα μεγέθη, καβίλες, το Mammut Glue Crystal με τον ειδικό κόφτη και το πιστόλι σιλικόνης Mammut Gun, Bostik Fabric Glue, χαρτοτενία Dan Braven, καραβόπανο, βερνίκι και πινέλο και το σχέδιο που θα βρείτε στο diy.bostik.com. Ρυθμίστε το φαλτσοπρίωνο στις 15 μοίρες και κόψτε τα φάλτσα των ξύλων με μήκος 43 και 50 εκατοστά. Χρησιμοποιήστε χαρτοτενία Dan Braven για να συγκρατήσετε τα ξύλα των 43 εκατοστών ανά ζευγάρι και ανοίξτε τρύπα 21 χιλιοστών στην πάνω άκρη του κάθε ζευγαριού. Γυαλοχαρτάρετε όλα τα ξύλα ώστε να μαλακώσετε τις άκρες τους. Μην ξεχάσετε να τα ξεσκονίσετε καλά όταν τελειώσετε. Ας ετοιμάσουμε το Mammut Glue Crystal. Με τον ειδικό κόφτη ανοίξτε το Mammut Glue Crystal. Βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε το Mammut Glue Crystal στο πιστόλι σιλικόνης Mammut Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα. Τώρα, τοποθετήστε τα πλαϊνά ξύλα σύμφωνα με το σχέδιο. Εφαρμόστε Mammut Glue Crystal στις κάτω άκρες των δύο πρώτων πλαϊνών. Τοποθετήστε κάθετα πάνω τους το ξύλο των 50 εκατοστών, ώστε να ευθυγραμμιστούν τα κοψίματα που κάνατε με το φαλτσοπρίον. Εφαρμόστε Mammut Glue Crystal στις άκρες και αυτού του ξύλου και κολλήστε από πάνω τα άλλα δύο πλαϊνά ξύλα. Ανάμεσα στα δύο πλαϊνά τοποθετήστε προσωρινά ένα βοηθητικό ξύλο μέχρι να στεγνώσει η κόλλα και αφήστε το για 24 ώρες. Στη μέση των ξύλων με μήκος 40 εκατοστά τοποθετήστε τα πλαϊνά που κολλήσατε προηγουμένως. Εφαρμόστε Mammut Glue Crystal στα ξύλα της βάσης και κολλήστε τα πρώτα δύο ξύλα των 17 εκατοστών. Σηκώστε τα πλαϊνά ξύλα και εφαρμόστε και στα υπόλοιπα ξύλα βάσης Mammut Glue Crystal. Κολλήστε τα πλαϊνά και στη συνέχεια και τα άλλα δύο ξύλα των 17 εκατοστών στην άλλη πλευρά. Όταν στεγνώσει το Mammut Glue Crystal, μπορείτε να αφαιρέσετε την κόλλα που μπορεί να έχει βγει στις ενώσεις με ένα κοπίδι. Γυαλοχαρτάρετε τα ξύλα της βάσης ώστε να στρογγυλέψετε τις άκρες τους και τις γωνίες και καθαρίστε καλά από σκόνες. Περάστε όλη την κατασκευή με βερνίκι της επιλογής σας. Αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει καλά για 24 ώρες. Πάμε να φτιάξουμε την αιώρα. Κόψτε το καραβόπανο σε διάσταση 82-40 εκατοστών. Σημειώστε και κόψτε τα ανοίγματα για τα ξύλα σύμφωνα με τις διαστάσεις που θα βρείτε στο σχέδιο. Σε κάθε μία από τις εσωτερικές γωνιές των κοψιμάτων, κάντε και μία διαγώνια ψαλιδιά μισού εκατοστού. Τώρα στις άκρες του εσωτερικού κοψίματος, εφαρμόστε κόλλα Bostik Fabric Glue και διπλώστε ώστε να σχηματίσετε το στρίφωμα. Κάντε το ίδιο και στις άκρες των μεγάλων πλευρών και αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για 24 ώρες. Όταν στεγνώσει η κόλλα, μπορείτε να ράψετε τα σημεία που δημιουργήσατε στριφώματα. Στη συνέχεια, διπλώστε και ράψτε τις άκρες του καραβόπανου, ώστε να δημιουργηθούν οι θηλιές από όπου θα περαστούν οι καβίλιες. Πάμε για συναρμολόγηση. Περάστε την καβίλια στην πρώτη θηλιά του υφάσματος. Μετά από τις τρύπες των δύο πλαϊνών ξύλων και τέλος από τη δεύτερη θηλιά του υφάσματος. Κάντε το ίδιο και στη δεύτερη καβίλια. Και έτοιμη η ώρα για τη γατούλα σας. Ελπίζω να της αρέσει. Με γεια!